Το 1944-45 ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος έχει πια τελειώσει και η Ευρώπη μέσα από τα ερείπια ανακαλύπτει τα καινούργια πρότυπα ομορφιάς που στα χρόνια του πολέμου είχε λανσάρει το Hollywood. Jane Russell, το στήθος. Betty Grable, οι γάμπες. Rita Hayworth, η γυναίκα που τα είχε όλα. Το 1946 οι πυρηνικές δοκιμές στα νησιά Μπικίνι συνδυάζονται με το λανσάρισμα ενός νέου εκρηκτικού μαγιό, του μαγιό Μπικίνι. Το 1947 στην Ιταλία, στα πρώτα μεταπολεμικά καλλιστεία, ξεχωρίζουν τρία κορίτσια που θα γίνουν οι αυριανές μεγάλες στάρ. Λουτσία Μποζέ, Σιλβάνα Μάγκανο, Τζίνα Λολομπρίτζιτα. Έτσι γεννιέται ο τύπος της νέας Ιταλίδας που βγαίνει μέσα από τη φωτιά του πολέμου υγιής και χυμός. Στην Ελλάδα στα χρόνια του 40 και στα πρώτα χρόνια του 50, το πρόσωπο της γυναίκας που λανσάρει ο κινηματογράφος είναι το καθώς πρέπει κορίτσι. Και τυπάνου, Ζινέτ Λακάζ. Το εύθραυστο κορίτσι, Έλλη Λαμπέτη. Το αγνό κορίτσι της γειτονιάς, της Μαρούλα Γιούλη. Η πονεμένη γυναίκα, Ελένη Χατζιαργύρη, Δάφνη Σκούρα. Η κοπέλα με την κλασική ομορφιά, Ειρήνη Παπά. Φυσικά υπάρχουν και οι προκλητικές, εκρηκτικές γόρισες, αλλά αυτές άνθουν κυρίως στο μουσικό θέατρο, στο βαριετέ, στην πίστα, στο τραγούδι. Η Μάγια Μελάγια ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο κορίτσι, με μια πολύ ωραία φωνή. Όταν βέβαια όλοι την είδαμε στο θείασο, όσοι δεν την ξέραμε γιατί την είχαμε ακουστά, την είχε βγάλει νομίζω ο Νίκος ο Τσιφόρος στην Όαση με τα ταλέντα προ 3-4 ετών και μάθαμε ότι είναι σπουδαία, όχι εγώ, δηλαδή η Θειασάρχε, ο Μαυρέας, Κοκκίνης, Μάνος Φιλιππίδης, Ορέστης, Μακρύση και Αυλονίτης και την πήρανε στο Λυρικό. Όταν είδαμε τρελαθήκαμε όλοι, την έφερε μάλιστα στο Λυρικό ο Φιλιππίδης και ο Τραϊφόρος. Ήταν ένα πολύ ωραίο κορίτσι, με πολύ ωραία φωνή και πολύ σουξέ. Η αλήθεια είναι ότι τρελαθήκαμε όλοι. Εγώ δεν την κοίταζα πάρα πολύ, ήμουν δε άτυχος γιατί την εποχή εκείνη δεν έβγαλα, δεν τελείωσα τη σεζόν στο θέατρο γιατί με πήραν στρατιώτη. Με τη Μάγια τη Μελάγια πρωτόπαιξα στο θέατρο Ακροπόλ, δεν λέω πια χρονολογία, για λόγους ευνοήτους βέβαια, όχι για τη Μάγια αλλά για μένα. Κάναμε ένα τρίο, εγώ η Μάγια η Μελάγια και ο Νίκος ο Ρίζος. Ήμασταν τρεις Μεξικάνοι. Κάθε βράδυ εγώ στο νούμερο όλο και τη χάιδευα λιγάκι και άκουγα στη Ζούλα που μου έλεγε φύλαξε το χέρι στο δεξί, φύλαξε το χέρι στο δεξί. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι συμβαίνει. Όπου μια βραδιά τη ρώτησα λοιπόν, γιατί μου λες για να φυλάξω το χέρι μου το δεξί. Κάτσε καλά, μου λέει, γιατί είμαι ερωτευμένη με τον Τάδε. Μου λέει για κάποιον που την αγαπούσε και που δεν ήταν και στα κιλά μου, μπορούσε να με κάνει μαύρο στο ξύλο αυτό. Και από την άλλη μέρα πια άρχισα, κάναμε το νούμερο, αλλά εγώ πήγαινα στο τρίτο μικρόφωνο, άκρη-άκρη και τη τα έλεγα δια τηλεφώνου. Η Μάγια Μελάγια ήταν ένα χαρούμενο κορίτσι, ένα κορίτσι γεμάτο χυμό και με μια πολύ ωραία φωνή. Συνεργάστηκα μαζί της 2 ή 3 σεζόν, θυμάμαι. Εγώ μετά έφυγα και πήγα στην πρόζα, έπαιζα κωμωδίες, η Μάγια είχε άλλο δρόμο στο τραγούδι και δεν ξανασυναντηθήκαμε. Θυμάμαι όμως ένα πολύ ωραίο ανέκδοτο για τη Μάγια. Πεζόταν στην Επίδαυρο ένα καλοκαίρι μια τραγωδία με τη συγχωρημένη την Κατίνα την Παξινού. Ο κόσμος που πήγε στην Επίδαυρο ήταν πάρα πολλής. Και για να μπεις μέσα γινότανε μάχη. Την ώρα εκείνη είχε αργήσει η Παξινού να πάει στην παράσταση και προσπαθούσε να μπει στα καμαρίνια. Και ένας αστυνομικός της απαγόρευσε την είσοδο. Και λέει, μα είμαι η Κατίνα η Παξινού. Λέει και η Μάγια Μελάγια να ήσουν, κυρία μου, δεν θα σ' άφηνα να μπεις μέσα. Την άλλη χρονιά πήγαμε με την Αλέκα της Στέλλας Στρατηγού στην Επίδαυρο, μια Δευτέρα που είχαμε εμείς ρεπό το θέατρο. Ήταν εκεί ο Καλέργης, ο Κοτσόπουλος, ο Γιάννης ο Στεφάνου και ο Μινωτής. Και μια στιγμή λοιπόν με συστήνουνε. Όχ, λέω τώρα. Συγγνώμη, λέω κύριε Μινωτή, λέω για αυτό το επεισόδιο που έγινε στην κυρία Παξινού. Μπα, παιδί μου, λέει, δεν πειράζει. Εσένα ξέρει ο χωροφύλακας. Πού να ξέρει τη γυναίκα μου. Που βεβαιάσαμε λιγάκι, μια στιγμή μου λέει συγγνώμη. Είδαμε ένα ταξί που ερχόταν, ήταν η Κατίνα η Παξινού στο ταξί και έφυγε. Φαίνεται ότι στο ταξί μέσα τη είπε ποια είμαι. Αυτή είναι η Μάγια Μελάγια, δεν τη είπε. Κατίνα η Παξινού γυρίζει έτσι, τάκα.
στο τζάμι, με κοιτάει καλά-καλά και κάνει αμορφασμό. Και γυρίζει σε μένα. Και εγώ νευρίασα και τον αδειόρο μου και λέω: Καλά σου κάνω χωροφύλακα. Μάγια Μελάκια, ηθοποιός και τραγουδίστρια. Γεννήθηκε στην Αθήνα, στην Πλάκα. Πρώτη εμφάνιση, καλοκαίρι του 1944, στην Όαση, στα Νέα Ταλέντα. Πραγματικό όνομα, Μελπομένη Τσιριγότη. Το Μάγια Μελάγια μου το έβγαλε ο Λάσκος, πηγαίνοντας στο 46 στα Γιάννενα. Λοιπόν, μέσα στο λεωφορείο, όπως το έλεγαν, πηγαίναμε, μου λέει, μα, παιδί μου, αυτό το Μάγια, το Μελπομένη Τσιριγότη δεν είναι πράγμα, δεν είναι όνομα. Πώς πράζελεμε έτσι. Και του λέω, καλέ, πώς θα με βγάλεις τώρα. Λέμε, θα σε βγάλω Μάγια Μελάγια. Αφού φυσικά, καταρχήν, το σκέφτηκε λιγάκι. Το ρωτήσαμε λοιπόν, τι θα πει Μάγια Μελάγια. Και λέει, το Μάγια είναι το νερό στα Αιγυπτιακά. Το Μελάγια είναι ένα μαύρο μαντίλι που φοράνε οι Αιγύπτιες. Μετά με πήρε ο Τραϊφόρος στο θέατρο Λυρικό, που αντικατέστησαν τη Σοφία τη Βέμπο που έφευγε για την Αμερική με τους πέντε άσους. Συνέχεια με πήρε ο Μπουρνέλης, Παπαϊωάννου, Ακροπόλ και από εκεί ξεκίνησε όλη μου η καριέρα. Πέρασα ωραία. Λοιπόν, τη Μάγια τη γνώρισα το 1948, όταν για πρώτη φορά συνεργαστήκαμε μαζί στο θέατρο Παπαϊωάννου. Ήταν σεζόν 48-49 χειμώνα και ντυνόμαστε στο ίδιο καμαρίνι. Η Μάγια ήταν πάντα και είναι ακόμα πάρα πολύ ωραίος τύπος. Έχει ένα χιούμορ, έχει μια αίσθηση βαθιά του χιούμορ που λίγοι άνθρωποι την έχουν. Και είναι και η ίδια αισιόδοξος άνθρωπος, ας πούμε. Θυμάμαι τότε που είχα τον τραβαλά μου στην ιδιωτική μου ζωή και μη συζητάς και φτώχες και πίνεις. Βέβαια, και μόλις πήγαιναν στο καμαρίνι τα ξέχναγα όλα γιατί με έκανε η Μάγια και γέραγα και το έκανε συνειδητά. Είναι τόσο καλοσυνάτο πλάσμα. Δηλαδή δεν μπορείς να φανταστείς, ας πούμε, πόσο καλό παιδί είναι. Έχει μείνει ακόμα και τώρα ένα καλό παιδί. Αθώο, αφελέστατη. Μόνο μην κορμίσεις και την κοροϊδεύεις και το καταλάβει ότι πας να την κοροϊδεύσεις, γιατί γίνεται έξαλτη, γίνεται το κερκυραίκο. Ναι. Και τότε βρίσκω και εμένα εκεί, γιατί λιγάκι μοιάζουν, παρότι εγώ δεν είμαι κερκυραία. Λέμε, αλλά αντάλλον, ας πούμε, δεν καταλαβαίνω, δεν συνειδητοποιούμε τι λέμε, ας πούμε να ξεσπάσουμε και μετά τα ξεχνάμε όλα, έτσι και εκείνη. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του 1983.